Το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στην Αργολίδα απαρτίζεται από άνδρες και γυναίκες που βρίσκονται στο μετερίζι των αγώνων στην περιοχή. Από εκλεγμένους συνδικαλιστές και συνδικαλίστριες σε σωματεία και μαζικού φορείς του εργατικού κινήματος, του αγροτικού αλλά και αυτοαποσχολούμενους. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που στα ψηφοδέλτια συμμετέχουν άνθρωποι και που είναι μαχητές της ζωής, δοθάριδες στους αγώνες. Καλούμε σήμερα το λαό της Αργολίδας να μην δείξει καμία εμπιστοσύνη στα αστικά κόμματα. Κάθε κυβέρνηση είναι χειρότερη από την προηγούμενη, διότι γίνεται πιο επιθετικός, πιο αντιδραστικός ο καπιταλισμός. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν κοινή στρατηγική, κοινούς σκοπούς και παρά τις επιμέρους διαφορές τους, όλοι έχουν απέναντι δεσμεύσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης, τους επιχειρηματικούς ομίλους, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα λαϊκής εξουσίας, ανατροπής του συστήματος, της δικτατορίας των μονοπωλίων, έχει σκοπό να οδηγήσει τη λαϊκή πλειοψηφία πραγματικά στην εξουσία. Σήμερα το ΚΚΕ από καλύτερες θέσεις, με ωριμότητα, ιδεολογική και πολιτική επάρκεια, μπαίνει στην εκλογική αναμέτρηση. Το ΚΚΕ δεν πρόκειται να δώσει ανοχή, στήριξη σε μια αστική, αντιλαϊκή κυβέρνηση, όποιο χρώμα κι αν έχει, όπως κι αν βαπτιστεί. Γιατί είναι το μόνο κόμμα που με ανίποτες θυσίες στάθηκε και στέκεται πάντα υπερασπίζοντας από θέση αρχής τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα, έχει στόχο και σκοπό του να οδηγήσει την εργατική λαϊκή πλειοψηφία πραγματικά στην εξουσία. Οι τίμοι άνθρωποι της χώρας μας, οι αγωνιστές, οι μαχητές της ζωής και του δίκαιου μπορούν να αντιληφθούν, να καταλάβουν τις θέσεις μας, το πρόγραμμά μας σήμερα. Έτσι, μιλάμε εμείς, καθαρά, με τους απλούς, με τους έντιμους ανθρώπους. Όχι σαν κάτι άλλους, τους κολλητούς των αφεντικών, των Αμερικάνων, των μνημονίων, της καπιταλιστικής απείλας, που έχουν και το θράσος να αποκαλούν εμάς κολλημένους, επειδή δεν στηρίζουμε τώρα αυτούς και να ξανακαθίσουν στις βρώμικες καρέκλες τους και να συνεχίσουν το έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων. Εμείς τους απαντάμε αλλιώς. Τους απαντάμε ότι ο δρόμος των μεγάλων ανατροπών ανοίγει πάντα από κάποιους τέτοιους κολλημένους από εμάς που είμαστε ασυμβίβαστοι. Και δυστυχώς για αυτούς που τα ξεστομίζουν αυτά, αυτός ο δρόμος θα αποδειχθεί πολύ πιο σύντομος από όσο υπολογίζουν. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα λέμε ότι υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουν τα πράγματα εάν ο λαός εμπιστευτεί τη δύναμή του και ενισχύσει το ΚΚΕ παντού, στη Βουλή, στην Περιφέρεια, στο Δήμο. Όσο πιο δυνατό είναι το ΚΚΕ την επόμενη μέρα των εκλογών, είτε των ερχόμενων περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, τόσο πιο δυνατή θα είναι η εργατική τάξη, η εργατική λαϊκή διεκδίκηση και τόσο πιο ασταθής θα είναι η επόμενη κυβέρνηση που έχει ήδη δεδομένο το αντιλαϊκό πρόγραμμα με βάση τις δεσμεύσεις των αστικών κομμάτων απέναντι στο κεφάλαιο. Γιατί η ελπίδα βρίσκεται στην πάλη των λαών. Σήμερα επίσης από αυτό εδώ το βήμα θέλουμε να εκφράσουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας που αυτή τη στιγμή χρειάζονται επίγουσα και συντονισμένη διεθνή βοήθεια για τη διάσωση αγνοωμένων και την ουσιαστική στήριξη των πληγέντων. Απευθύνουμε τα θεμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων, τις ευχές για ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες.